Θα μιλήσουμε σήμερα για τις προσωπικότητες ή ιδιοσυγκρασίες. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις αυτά, διαφορετικές καταστάσεις που αναλύει ο καθένας ή θεωρεί ότι είναι το σωστό ή το λάθος. Καταρχήν, αν δούμε λιγάκι σε αρχαία λατινική διάλεκτο, η αγγλική λέξη στην προσωπικότητα είναι personality και persona στα λατινικά μία από τις μεταφράσεις είναι ότι είναι το πρόσωπο ή το άτομο. Και μάλιστα σε κάποιες αρχαίες καταστάσεις προερχόταν από μία λέξη, το πουρσούα, που την χρησιμοποιούσαν οι Ετρούσκοι και ήταν ουσιαστικά οι προσωπίδες που φορούσαν στα πρόσωπά τους για να φαίνεται. Δηλαδή, είναι αυτό που βλέπω, αυτό που αντιλαμβάνομαι όταν κοιτάζω απέναντι. Βέβαια, προχωρώντας λιγάκι έτσι περισσότερο, βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, η προσωπικότητα, σαν λέξη, ουσιαστικά περιέχει την ιδιοσυγκρασία και το χαρακτήρα. Η ιδιοσυγκρασία τώρα τι είναι? Η ιδιοσυγκρασία είναι το έμφυτο τμήμα της προσωπικότητας, δηλαδή το πώς γεννιόμαστε. Αυτό που καθορίζεται από τη γενετική μας κληρονομιά. Είναι, θα λέγαμε, μια βιολογική και ενστικτόδης διάσταση της προσωπικότητας. Επειδή πολλές φορές μιλάμε για προσωπικότητα, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που θέλουμε να πούμε για τον άλλον είναι η ιδιοσυγκρασία, το πώς είναι, το ταπεραμέντο του. Επίσης, χαρακτήρας είναι ένα στοιχείο της προσωπικότητας, το οποίο είναι συνέπεια εμπειριών και αλληλεπιδράσεων κοινωνικών στη ζωή. Ουσιαστικά, ο χαρακτήρας, όπως το λέει και η λέξη, χαράσεται επάνω μας. Άρα έχουμε δύο διαφορετικές καταστάσεις. Το ένα είναι το έμφυτο και το άλλο είναι αυτό το οποίο χαράσεται στη ζωή. Επομένως, ο χαρακτήρας μπορεί να αλλάξει. Η ιδιοσυγκρασία μάλλον όχι. Σαφώς όμως αυτό το οποίο καθορίζει την προσωπικότητά μας είναι στοιχεία και συμπεριφοράς. Άρα μπορεί η ιδιοσυγκρασία μου να είναι συγκεκριμένη, αλλά με την εκπαίδευση που θα έχω και με την επιθυμία μου να αλλάξω στοιχεία στη συμπεριφορά μου, μπορώ να τα κοντρολάρω. Αυτά γιατί τα λέω? Επειδή πολλές φορές αναμειγνύονται λέξεις και οι άνθρωποι τα έχουν όλα μπερδεμένα στο κεφάλι, και βέβαια τα πιο μπερδεμένα από όλα τα έχουν οι ψυχολόγοι, οι οποίοι προσπαθούν να καταλήξουν σε κάποιους ορισμούς. Δηλαδή, εδώ μπορεί να μιλάμε κανένα 2-3 μέρες, κυρίως αν είναι κάποιος ψυχολόγος, να προσπαθούμε να μιλήσουμε για ώρες ατελείωτες για τους ορισμούς. Αυτή είναι η πιο καλή ορισμή όπως τους είδα και μου κάθισε. Ότι η προσωπικότητα είναι χαρακτήρας και συμπεριφορά, είναι σύνθεση μαζί με την ιδιοσυγκρασία, η οποία η ιδιοσυγκρασία είναι καθαρά γενετικό. Έτσι λοιπόν, όλες οι έρευνες που γίνανε στον 20ο αιώνα, ουσιαστικά βγήκαν βιβλία, βγήκαν ιστορίες, βγήκαν πράγματα, σεμινάρια, αυτά έχουν καταλήξει κατά βάση σε αυτά που είπαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και κυρίως ο Ιπποκράτης. Καλός ή κακός, παντού χωμένοι είναι αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Βέβαια, ο Ιπποκράτης μιλούσε για βιολογικά υγρά. Εάν πάμε λίγο παρακάτω και δούμε λίγο ιστορικά, θα δούμε ότι ο Ιπποκράτης μιλάει για 4 βασικά υγρά, που είναι το αίμα, το φλέγμα, η μαύρη χολή και η κίτρινη χολή. Και προσέξτε να δείτε πόσο φοβερό είναι το ότι ουσιαστικά από αυτά τα υγρά καθορίζονται στοιχεία της ιδιοσυγκρασίας μας. Ο Γαλινός μίλησε για τον αιματώδη, τον φλεγματικό, τον μελαγχολικό και τον χολερικό. Ο Πλάτωνας είχε μία άλλη διάκριση, μιλούσε για άρχοντες, φύλακες και για δημιουργούς. Δηλαδή, βλέπετε, δημιουργοί είναι αυτό που λέει μελαγχολικό και χολερικό. Οι άρχοντες ήταν αυτοί οι αιματώδεις, φύλακες ήταν αυτοί που είχαν το φλεγματικό στοιχείο. Ο Αριστοτέλης μιλάει για διαλεκτικό, συντηρητικό και ειδονικό. Ο Πλούταρχος μιλάει για απολαυστικούς, θεωρητικούς και πρακτικούς τύπους. Και η Αγιουβέρδα, από την άλλη μεριά, μιλάει για αέρινο, υδάτινο και πύρινο. Κοιτάξτε να δείτε πώς συνδέονται διαφορετικά στοιχεία, τα οποία βέβαια είναι δεδομένο ότι πρέπει να καθίσουμε να διαβάσουμε τόμους ατελείωτους για να καταλήξουμε, αλλά εμείς θα πάμε σιγά σιγά να δούμε λιγάκι ότι αυτό το κομμάτι το οποίο πολλές φορές συζητάμε ή βλέπουμε γύρω μας δεν είναι έτσι τόσο απλοϊκό. Έχουν ασχοληθεί πολλά χρόνια πριν κάποιοι πολύ πιο σημαντικοί από εμάς. Ο Ιπποκράτης λοιπόν
ο οποίος, όπως ξέρετε, γεννήθηκε στην ΚΟ και πέθανε στη Λάρισα, είπε για τους τέσσερις βασικούς χυμούς που έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή το αίμα, το φλέγμα που είναι από το σηκώτη, η μαύρη χολή που είναι από τη σπλήνα, η σπλήνα, όπως ξέρετε, ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι καθαρίζει το αίμα, και η κίτρινη χολή που είναι η χολή. Σε αυτά τα στοιχεία συνδέει τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Αέρας, νερό, γη, φωτιά. Επειδή αυτά δεν θα τα θυμάστε, είναι δεδομένο, όταν αργότερα θα δείτε το βίντεο, ίσως θα μπορέσετε να συνδυάσετε τον εαυτό σας με όλα αυτά. Στις εποχές μιλάει για άνοιξη, χειμώνα, φθινόπωρο, καλοκαίρι, στο κάθε χυμό. Το κλίμα είναι υγρό-θερμό, υγρό-ψυχρό, ξηρό-ψυχρό και ξηρό-θερμό. Η ιδιοσυγκρασία, το αίμα είναι αισιόδοξο, το φλέγμα είναι ήρεμο, η μαύρη χολή είναι μελαγχολία και η κίτρινη χολή είναι παρόρμηση. Όργανα του σώματος τα οποία επηρεάζονται, καρδιά, εγκέφαλος, σπλήνα και σηκώτη η χολή. Και οι αισθήσεις είναι κυρίως αλμυρό, γλυκό, ξινό, πικρό. Άλλοι επίσης φιλόσοφοι, Πυθαγόρας, Εμπεδοκλής, βέβαια για τον Πυθαγόρα δεν είναι συγκεκριμένα, περιέχονται σε κάποια κείμενα ότι του Εμπεδοκλή, αλλά εν πάση περιπτώσει πάλι για τους χυμούς μιλάει για τέσσερα ριζώματα ο Εμπεδοκλής, δηλαδή αέρα, νερό, γη, φωτιά, αριθμούς 2, 3, 4, 1 και θεούς Ήρα, Νύστης, Γη, Δίας. Νύστης είναι μια θεά την οποία αναφέρει ο Εμπεδοκλής που έχει σχέση με το νερό και με το σπέρμα. Μυθολογία. Και προχωράμε λιγάκι στην σύγχρονη κατάσταση, όπου διάφοροι ψυχολόγοι, ομιλητές κλπ. Άρχισαν να διακρίνουν λίγο διαφορετικά στοιχεία πλέον της ιδιοσυγκρασίας, θα έπρεπε να πούμε, και όχι της προσωπικότητας, γιατί είναι το έμφυτο κομμάτι, και διακρίνουν ανθρώπους σε εξωστρεφείς και εσωστρεφείς. Όσοι είσαστε εξωστρεφείς, γράψτε το 1, και όσοι είσαστε εσωστρεφείς, γράψτε το 2 στο chat. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε λίγο, τελικά εγώ είμαι εξωστρεφής ή είμαι εσωστρεφής, σαν αντίληψη πλέον σημερινή, έτσι όπως ο κόσμος όλος το αντιλαμβάνεται σήμερα. Βλέπω κάποιος γράφει ένα, δύο, συμπληρώστε και θα δείτε. Όπως βλέπετε, άλλοι είμαστε ένα και άλλοι είμαστε δύο. Πάμε σε μια επόμενη διάκριση, η οποία είναι προσανατολισμένος στο καθήκον ή προσανατολισμένος στους ανθρώπους. Τι είναι αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως? Η αποστολή μου, να τελειώσει αυτό που κάνω, η δουλειά μου κλπ. Ή με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι? Όσοι είσαστε στο καθήκον, γράψτε το 3, και όσοι είσαστε με τους ανθρώπους, γράψτε 4. 3 στο καθήκον, 4 με τους ανθρώπους. Γράφοντας ο καθένας τα στοιχεία που έχει συμπληρώσει, δηλαδή ανάλογα με το αν με ενδιαφέρει κυρίως η αποστολή να ολοκληρωθεί ή με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι σε όλη την υπόθεση, ουσιαστικά διαχωριζόμαστε σε ένα από αυτά τα 4 τεταρτημόρια, τα οποία με μία βιβλιογραφία του Dr. Ρομ ονομάστηκε DISC, δηλαδή D-I-S-C από τα αγγλικά γράμματα, και που ξεκινάνε οι λέξεις Dominant, Inspiring, Supportive και Cautious, ή σύμφωνα με την Dr. Lee Tower που έγραψε ένα βιβλίο Προσωπικότητα Συν, είναι ο ισχυρός χολερικός, ο οποίος είναι ποιος? Αυτός ο οποίος είναι εξωστρεφής και τον ενδιαφέρει κυρίως το καθήκον, να τελειώσει η δουλειά. Είναι ο δημοφιλής αιματικός, ο οποίος είναι εξωστρεφής αλλά τον ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Είναι ο φιλήσυχος φλεγματικός, που είναι εσωστρεφής αλλά τον ενδιαφέρουν οι άνθρωποι.
και είναι και ο τέλειος μελαγχολικός που είναι εσωστρεφής και τον ενδιαφέρει το καθήκον. Όπως βλέπουμε, είναι τέσσερα διαφορετικά στοιχεία τα οποία μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Καταρχήν, δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να είναι μόνο ένα στοιχείο. Όσοι δεν είναι υπερβολικά ένα από αυτά τα στοιχεία, είναι στην κατάσταση που μπορεί να τρομάζεις έως να ιδιάζεις. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε περισσότερο από ένα στοιχείο. Συνήθως έχουμε ένα στοιχείο σαν κύριο και τα δύο διπλανά τα οποία κάπου τα ακουμπάμε. Και ανάλογα με το στοιχείο που έχουμε, συνήθως δεν αντέχουμε το ακριβώς απέναντί μας. Δηλαδή, ένας δημοφιλής αιματικός, ο οποίος είναι γενικά ένας άνθρωπος χαρούμενος, εξωστρεφής, του αρέσει το πάρτι, του αρέσει η δουλειά κλπ. Αυτό που δεν αντέχει συνήθως είναι τον τέλειο μελαγχολικό, ο οποίος είναι τόσο πολύ της τάξης, της οργάνωσης, της σοβαρότητος και λίγο βαρετός, που τον έχει κουράσει ήδη. Ένας ισχυρός χολερικός, ο D, ο οποίος θέλει να δώσει εντολές, να γίνουν οι δουλειές, να προχωρήσουν τα πράγματα, να τακτοποιηθούν κλπ. Αυτό που δεν αντέχει με τίποτα είναι το φιλήσυχο φλεγματικό, ο οποίος είναι λίγο της αναβολής. Λίγο, εντάξει, θα το κάνουμε. Ας μην είμαστε και τόσο πολύ επιθετικοί. Θέλω, όπως τα λέω, να τα σκέφτεστε και ίσως και λίγο να χαμογελάτε. Γιατί θα πρέπει να βάλετε λίγο τον εαυτό σας μέσα σε αυτή την κατάσταση και να δείτε ποιο είναι το κύριο στοιχείο που καθορίζει εμένα. Παράδειγμα. Γίνεται μια τεράστια πλημμύρα και πρέπει η κοινότητα όλη, το χωριό, η πόλη, να οργανωθεί και να οχυρωθεί. Ο ισχυρός χολερικός, αυτό το οποίο θα κάνει, είναι θα δίνει εντολές σε όλους τους άλλους να πάρουν τα σακιά με την άμμο για να μπορέσουν να δημιουργήσουν αναχώματα. Και θα είναι και δίνοντας εντολές και οργανώνοντας πού θα γίνουν τα αναχώματα και θα ενοχλείται από όλους τους άλλους γιατί δεν λειτουργούν ακριβώς όπως τα θέλει. Ο δημοφιλής αιματικός μπορεί να εκτελέσει την εντολή, αλλά τα σακιά που θα βάζει θα είναι ένα κανονικά, ένα θα μπαίνει κάθετα, ένα θα έχει γύρι. Δηλαδή, ξέρετε, δεν θα είναι ακριβώς όπως το ήθελε και ταυτόχρονα μπορεί να πιάνει και κουβέντα με τους γύρω του. Ο φιλήσυχος φλεγματικός μπορεί να κάνει ένα τσιγάρο. Ξέρετε πώς είναι η διαφήμιση εκείνο με το slim line που κάθεται και κοιτάζει έξω από την πόρτα αυτό, και να σκέφτεται σε πόση ώρα θα έρθει άλλαγε αυτή η πλημμύρα. Ο δε τέλειος μελαγχολικός θα τακτοποιεί τα σακιά με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να περάσει ούτε νερό, ούτε μυρμήκι, ούτε κουνούπι, να είναι τακτοποιημένο, οργανωμένο. Βέβαια αυτό θα αργεί λίγο την κατάσταση. Αν φανταστείτε λίγο τον εαυτό σας μέσα σε μια τέτοια υπόθεση, μπορείτε να καταλάβετε ότι η τάση σας είναι κάποιος συγκεκριμένος από αυτούς τους τύπους. Η κύρια τάση. Και σαφώς, βλέποντας και λίγο τις διαφορετικές προσωπικότητες, καταλαβαίνετε πώς λειτουργούσαν Ιπποκράτης, Γαλινός κλπ. Κλπ. Οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή τα είχαν δεδομένα αυτά. Όπως είπαμε, κανένας δεν είναι ακριβώς μία συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία. Έχουν στοιχεία ο καθένας από διαφορετικά κομμάτια και θα τα δούμε τώρα στη συνέχεια. Ας πάμε να δούμε μία-μία τις διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες. Πάμε στον ισχυρό χολερικό, αυτό που λέγεται D. Λέγεται D, dominant, ή μερικές φορές λέγεται high D. Δηλαδή, όχι Heidi η αυστριακή τραγουδίστρια Τσοπανοπούλα, είναι πολύ δυνατό D. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ισχυρού χολερικού? Καταρχήν είναι προσανατολισμένος σε στόχους. Δηλαδή, πες μου τι πρέπει να γίνει. Προσέξτε, όχι πώς πρέπει να γίνει, τι πρέπει να γίνει. Επικεντρώνονται σε επιδόσεις. Είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί. Είναι γεμάτος αυτοπεποίθηση. Μερικές φορές μπορεί να μην έχει την ικανότητα και η αυτοπεποίθησή του να είναι καθαρή βλακεία. Αυτό είναι άλλο κομμάτι όμως. Είναι εργατική και είναι ακλόνητη. Είναι σταθερή στις πεποιθήσεις. Δεν τους αρέσει η αναποφασιστικότητα. Δηλαδή, άμα πας με έναν high D σε μια ταβέρνα να παραγγείλεις και λες μισό λεπτό να δω τον κατάλογο. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει που πας στην καφετέρια και λέει
Να πάμε να πιούμε καφέ. Ναι, μπορείτε να μου φέρετε ένα κατάλογο. Ναι, φέρνει το κατάλογο. Κοιτάζει το κατάλογο, κοιτάζει το κατάλογο, κοιτάζει το κατάλογο, κοιτάζει. Ένα φραπέ. Ο Ντί από απέναντι είναι στην κατάσταση. Καλά, το κατάλογο γιατί το κοιτάζει το σύνορα. Θα είχαμε πει το καφέ μας. Οι αργοί άνθρωποι. Δηλαδή το κλασικό ζώο, αυτό το βραδύπους που ξέρουμε όλοι, αποκλείεται να είναι χολερικός. Κινείται τόσο αργά που κουράζει και αυτό που το κοιτάζει. Αυτοί που μιλάνε πολύ και παράγουν λίγο. Δηλαδή θα κάνουμε δουλειά τώρα ή απλώς θα τα λέμε. Οι τεμπέληδες. Οι λεπτομερείς δραστηριότητες. Δηλαδή όταν θα έβαζε τα σακιά ο άλλος το ένα δίπλα στο άλλο, δίπλα στο άλλο. Δηλαδή, αυτό που λέει, ρε εσύ θα τα βάλεις στα σακιά να τελειώνουμε γιατί πρέπει να φτιάξουμε όλο τον τοίχο και ώστε να τελειώσουμε μέσα να θα είσαι ακόμη σε ένα σημείο. Το να παίρνουν διαταγές. Δεν θέλει να παίρνει διαταγές. Εάν παραδείγματος χάρη έχετε ένα παιδί το οποίο παρουσιάζει στοιχεία χολερικού και του πεις Κωστάκι, σε 10 λεπτά για ύπνο, 99% θα γίνει φασαρία. Ακόμη και αν ο Κωστάκης έχει γίνει 20 χρόνων, όλα αυτά. Εάν πεις στο Κωστάκι, του δώσεις δυνατότητα να αποφασίσει αυτός, δηλαδή Κωστάκι, θα πας για ύπνο σε 10 λεπτά ή σε 20 λεπτά και αποφασίσει μόνος του, θα πάω σε 10 λεπτά, τότε μπορεί να πάει. Γιατί το λέω αυτό, γιατί όταν ξέρεις την ιδιοσυγκρασία του άλλου, ίσως μπορεί να συνεννοηθείς μαζί του. Διότι αν προσπαθείς να συνοηθείς έτσι όπως είσαι εσύ, το πολύ πολύ απέναντι να βρεις έναν τοίχο. Όταν είναι υποέλεγχο ή εκτός ελέγχου ένας χολερικός, θα είναι θαραλέος ή απερίσκεπτος, ετοιμόλογος ή αγενής, προσανατολισμένος σε στόχους ή ανυπόμονος, προσανατολισμένος σε αποτέλεσμα ή πιεστικός, ενεργεί με σκοπό ή είναι δικτατορικός. Έχει αυτοπεποίθηση ή γίνεται αλαζονικός. Είναι ευθύς ή είναι προσβλητικός. Είναι αυτάρκης ή είναι υπερόπτης. Είναι ειλικρινής ή είναι τραχής. Και είναι ανταγωνιστικός ή είναι αδίστακτος. Όπως βλέπετε, όταν έχεις υποέλεγχο ένα χαρακτηριστικό της ιδιοσυγκρασίας σου, μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό. Διότι φανταστείτε να έχετε έναν άνθρωπο μαζί σας ο οποίος να είναι θαραλέος ετοιμόλογος, να είναι προσανατολισμένος σε στόχους και αποτελέσματα, να έχει αυτοπεποίθηση, να είναι αυτάρκης, ειλικρινής και να είναι και ανταγωνιστικός. Πόσο χαρούμενοι θα είστε. Αντίστοιχα, αν είναι εκτός ελέγχου, καθόλου. Στοιχεία. Η μέθοδος εργασίας, ο δικός μου τρόπος. Δηλαδή πες μου τι θέλεις να κάνω, μην μου πεις πώς θα το κάνω. Ο καθορισμός στόχων προκλητικός. Κυρίως εάν υπάρχει δίπλα και κάποιος άλλος, ο οποίος μπορεί και να τα κάνει και καλύτερα. Εκεί τρελαίνεται. Ποσοστό του πληθυσμού. Όπως λένε η απέναντι πλευρά, η φλεγματική, ευτυχώς μόνο 10% είναι έτσι. Γιατί θα είχαν τρελαθεί όλοι οι υπόλοιποι. Βασική ανάγκη. Οι προκλήσεις, οι επιλογές, ο έλεγχος. Παράδειγμα θα λέγαμε η Μπουμπουλίνα. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Συμπεριφορές και προτιμήσεις. Μου αρέσει να κερδίζω. Μου αρέσει να κάνω σχέδια για το μέλλον. Μου αρέσουν οι νέες ιδέες. Μου αρέσουν τα αποτελέσματα. Μου αρέσει να είμαι το αφεντικό του εαυτού μου. Μου αρέσει να κινούμε γρήγορα. Μου αρέσουν οι προκλήσεις. Μυστικά για να επικοινωνήσεις μαζί τους. Να σκέφτεσαι με τους όρους τι. Δηλαδή, τι θέλει να κάνει. Τι θέλει να πετύχει. Τι. Να μπαίνεις στην ουσία του θέματος. Δεν χρειάζεται υπερβολική ανάλυση πριν. Θα ήθελα να σου μιλήσω και αυτό. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει προχώρα παρακάτω. Να επικεντρώνεσαι σε αποτέλεσμα που βασίζεται σε δράση. Σύντομος και συγκεκριμένος, αξιόπιστος, να υπερνικάτε εμπόδια, να θέτετε προκλήσεις αντί να δίνετε διαταγές. Οι ντι προσωπικότητες, οι δυνατοί, οι χολερικοί, θέλουν να είσαστε γρήγοροι, επί του θέματος, συγκεκριμένοι και νικητές. Δηλαδή, εάν πας με ιτοπάθεια να μιλήσεις σε έναν χολερικό, έχει ήδη κουραστεί. Όσοι από εσάς βλέπετε τον εαυτό σας κάπως έτσι, αν θέλετε, γράψτε ένα νι στο chat.
Και ο λόγος που λέω να γράψουμε έναν ίστο chat, γιατί καμιά φορά όταν δούμε διαφορετικούς ανθρώπους να σημειώνουν, τώρα βέβαια μερικές φορές στο chat, επειδή κάποιος είναι από το κινητό, δεν μπορεί να γράψει, είναι αναπόφευκτο να μην γίνει, αλλά εάν δούμε ανθρώπους που γράφουν, καταλαβαίνουμε ότι όντως υπάρχουν άνθρωποι που είναι διαφορετικοί από εμάς. Προσέξτε κάτι. Όλη η φιλοσοφία του να μάθω τις ιδιοσυγκρασίες των ανθρώπων δεν βασίζεται στο να τους εκμεταλλευτώ, αλλά στο να επικοινωνήσω. Δηλαδή, δεν θέλουμε να βρούμε κάποιον ο οποίος είναι D και να τα πω έτσι για να τον πείσω να κάνει αυτό που θέλω, αλλά για να μπορέσω να επικοινωνήσω το μήνυμα που έχω με τρόπο που αυτός θα το καταλάβει. Αυτή είναι η διαφορά. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί εάν προσπαθείς να το εκμεταλλευτείς, κάποια στιγμή θα αποτύχει. Εάν προσπαθήσεις να το χρησιμοποιήσεις εποφελία σου και εποφελία τους, δηλαδή ο τρόπος που θα κινηθείς να είναι έτσι ώστε να το καταλάβει και ο άλλος, αυτό που λέμε, ο Γιαννάκης θα πάει για ύπνο έτσι κι αλλιώς. Σε 10 ή 20 λεπτά δεν χάλασε ο κόσμος, εκτός αν είσαστε κι εσείς κυριαρχικοί. Και λέτε, όχι, τα πάει σε 10 λεπτά. Οπότε μετά σκοτώνεσαι. Εάν δώσεις λοιπόν επιλογές στο Γιαννάκη, δεν είναι ότι δεν θα πάει για ύπνο, είναι ότι θα το κάνει με τον δικό του τρόπο. Εσένα τι σε πειράζει? Γιατί εκεί πάμε στο πώς είναι ο καθένας από εμάς. Συμβουλές. Πρώτη συμβουλή. Που αφορά τους κυριαρχικούς τύπους. Πριν μπορέσετε να ασκήσετε εξουσία, πρέπει πρώτα να μάθετε να τελείτε υπό την εξουσία των άλλων. Ξέρετε ότι εάν δει κάποιος το σήμα, το έμβλημα της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, από εκεί που βγαίνουν οι αξιωματικοί, το έμβλημα είναι άρχες θεμαθών, άρχιν επιστήσει. Που σημαίνει στα σύγχρονα ελληνικά, αφού μάθεις να διοικείσαι, θα μάθεις να διοικείς. Όλο στοιχείο σε αυτό δένει απόλυτα με τους κυριαρχικούς. Η δεύτερη συμβουλή, που είναι πολύ σημαντική να τη θυμούνται οι κυριαρχικοί τύποι, είναι να θυμάστε πάντα ότι υπάρχει Θεός. Δεν είστε εσείς. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό για τους κυριαρχικούς τύπους. Πάμε στον επόμενο τύπο, στην επόμενη ιδιοσυγκρασία, που είναι ο δημοφιλής σεματικός. Οι I τύποι, inspiring, είναι διασκεδαστικοί. Είναι πολύ καλοί στο να ξεκινούν κάτι. Είναι μέτριοι στο να το ολοκληρώσουν, αξιαγάπητοι, επιρρεπείς στο να υπερβάλλουν. Είναι δεδομένο ότι όταν θα πούν μια ιστορία θα υπάρχει υπερβολή, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ πιο απολαυστική από το να πεις μια ιστορία με ξερά γεγονότα. Παιδιά, τι συνέβη χθες? 1, 2, 3, 4. Ένα Άι θα πει, λοιπόν, άκου να δεις, όπως σηκώθηκα και ξεκίνησε, ήταν, μιλάμε, η μέρα φανταστική. Έξω να έχει έναν ήλιο τέλειο. Μπήκα στο αυτοκίνητο, έβαλα τη μουσική μου. Καταλάβατε ότι ήδη είναι πιο ενδιαφέρουσα ιστορία από το να σου πω, σηκώθηκα, πήγα στο σούπερ μάρκετ, ψώνισα και γύρισα. Ενθουσιώδης. Δεν τους αρέσει να τους αγνοούν. Δηλαδή, πώς μπορείς να με αγνοείς, αφού είμαι εγώ εδώ και είμαι πολύ διασκεδαστικός. Δεν γίνεται να με αγνοήσεις. Να τους απομονώνουν, αφού θέλουν παρέα. Να τους γελιοποιούν, μη με κοροϊδεύεις. Οι επαναλαμβανόμενες εργασίες, κουραστικό, ήδη βαρέθηκα κιόλας. Η λεπτομερής δουλειά, μη με βάζεις τώρα να κάθομαι ένα και να τα κάνω. Τα μακροπρόθεσμα προγράμματα, η ζωή είναι ωραία. Υποέλεγχο εκτός ελέγχου. Αισιόδοξοι έως ουτοπιστές. Πιστικοί έως χειραγωγικοί. Ενθουσιώδης ή συναισθηματικοί. Από εκεί που είμαι χαρούμενος μπορεί να κλάψω ξαφνικά. Επικοινωνιακοί ή κουτσομπόλιδες. Αθόρμητοι ή παρορμητικοί. Εξωστρεφείς ή μη εστιασμένοι. Θερμοί έως υπερενθουσιασμένοι. Είναι μέσα σε όλα, αλλά μπορεί να στερούνται προς ανατολισμού. Έχουν φαντασία, αλλά μπορεί να είναι ονειροπαρμένοι. Είναι ζεστοί και φιλικοί, αλλά μπορεί να μην έχουν καμία επιδίωξη. Στοιχεία τους. Μέθοδος εργασία. Διασκεδαστικός τρόπος. Δηλαδή, αν μιλάς με έναν αιματικό, έναν Άι,
και του εξηγήσεις όλους τους τρόπους πληρωμής και όλα ακριβώς το πώς γίνεται αυτή η δουλειά και κάτσε να σου αναλύσω αυτό κλπ. Έχει γίνει πτώμα ήδη. Εάν του πεις ότι έχω μια δραστηριότητα όπου είμαστε και πολλοί άνθρωποι, περνάμε καλά, θα διασκεδάσουμε, θα βγάλουμε και χρήματα, και τότε μπορεί να του αρέσει. Δεν θέλει λεπτομέρειες οι οποίες μπορεί να τον τρελάνουν. Θέλει να διασκεδάσει, θέλει να περάσει καλά. Δώσ' του τη δυνατότητα να κάνει κάτι, αλλά να νιώθει ότι περνάει και καλά. Μη μου πεις για το τι θα γίνει μετά από 30 χρόνια, πες μου για αύριο τι θα κάνουμε. 25 με 30% του πληθυσμού είναι εκεί. Βασική ανάγκη, αναγνώριση, αποδοχή, αλληλεπίδραση. Παράδειγμα, Steve Martin, Joey Tribbiani, Τρίφωνα Σαμαράς. Βλέπω καμιά φορά σε κάτι εκπομπές άσχετες που βλέπω τον Τρίφωνα Σαμαρά και λέω τι χαρά Θεού είναι αυτό το παιδί. Είναι χαρά Θεού στην κυριολεξία. Είναι κλασική περίπτωση αιματικού τύπου. Συμπεριφορές και προτιμήσεις. Μου αρέσει να κερδίζω, αλλά προσέξτε, μου αρέσει να κερδίζω γιατί είμαι χαρούμενος. Όχι μου αρέσει να κερδίζω όπως ο χολερικός, ο οποίος είναι άμα δεν κερδίσω σου κόβω το κεφάλι. Μου αρέσει να κάνω σχέδια για το μέλλον. Μου αρέσουν οι νέες ιδέες. Αχ, τι καλά. Μου αρέσουν τα αποτελέσματα. Ω, κερδίσαμε. Θα αναγνωριστούμε γιατί πετύχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ίσως να τον ενδιαφέρει πιο πολύ να αναγνωριστεί για το αποτέλεσμα που έφερε παρά για τα λεφτά που έβγαλε γι' αυτά. Μου αρέσει να είμαι αφεντικό του εαυτού μου, γιατί δεν έχω κανένα να με κάνει κουμάντο και έτσι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Κινούμε γρήγορα, δεν είναι αργή. Μου αρέσουν οι προκλήσεις. Μυστικά για να επικοινωνήσεις μαζί τους. Να σκέφτεσαι με τους όρους του ποιος. Ποιος άλλος θα είναι μαζί μας. Τι ωραία, τι χαρά που είναι με κόσμο. Αφήστε τους να εκφράσουν τις ιδέες τους. Ίσως, εάν κάνεις παρουσίαση σε έναν αιματικό τύπο και τον αφήσεις να μιλήσει, ίσως να αποφασίσει μόνος του να ασχοληθεί χωρίς να ξέρει γιατί. Αρκείται ότι πέρασε καλά μαζί σου. Είναι το στυλ. Διατηρήστε φιλικό περιβάλλον. Μετατρέψτε τα λόγια σε δράση. Επικεντρώνεσαι στα επιτεύγματά τους. Μπράβο Κώστα. Αναγνωρίστε για τις επιτυχίες τους. Συγχαρητήρια Γιάννη. Να τους οδηγείτε με τρόπο πίσω στο σχέδιο δράσης. Πώς είναι κάτι πάπιες που προχωράνε μία πίσω από την άλλη και θες ένα ξυλάκι να τη βάζεις στη θέση της για να μην φεύγει. Κάπως έτσι. Με τρόπο όμως. Μην λέει του κουνάς το δάχτυλο και του αναγριεύεις, γιατί δεν είναι θύμα. Θέλουν να είσαστε διασκεδαστικοί, δεκτικοί, χαρούμενοι, θετικοί, εμψυχωτικοί, ενθουσιώδεις. Οι αιματικοί τύποι, παιδιά, δεν είναι χαζοχαρούμενοι. Χαζοχαρούμενοι μπορεί να φαίνεται στην ακραία του κατάσταση. Είναι πάρα πολύ αποδοτικοί άνθρωποι, απλώς θέλουν να το κάνουν με διασκεδαστικό τρόπο. Θέλουν να περνάνε και καλά. Δεν θέλουν να έχουν προστριβές και φασαρίες. Πες μου τι θες να γίνει. Μη μου αναλύεις πάρα πολλές λεπτομέρειες. Θα τις καταλάβω σιγά σιγά. Και άσε με να το χαρώ αυτό που θα κάνω. Προσέξτε κάτι. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, θα ήταν πάρα πολύ ανιαρός ο κόσμος. Γιατί σας τα λέω αυτά. Γιατί η κάθε χαρακτηριστικό ιδιοσυγκρασίας πρέπει να λέμε μπράβο, είναι εξαιρετικό το ότι υπάρχει. Και αυτό ξέρετε που φαίνεται. Φαίνεται από τις ερωτικές σχέσεις και τους γάμους. Ότι 99% των περιπτώσεων σε τραβάει, παντρεύεσαι ή έχεις μία σχέση με το ακριβώς αντίθετο από σένα. Που είναι απίθανο τελείως. Δηλαδή άμα το σκεφτούμε λέμε καλά τι, πώς είναι. Ναι. Γιατί αυτό που σου λείπει, επειδή εσύ είσαι εσωστρεφής και λίγο πληκτικός από μόνος σου, ζητάς απέναντι κάποιον χαρούμενο για να σε βγάλει από τη θλίψη σου. Διάβαζα μια φορά ένα βιβλίο του Τζον Μάξουελ, ο οποίος είναι συγγραφέας βιβλίων ηγεσίας, ίσως ο σημαντικότερος που υπάρχει. Και έλεγε ότι κάποτε στο γραφείο είχε, παράδειγμα, 10 άτομα. Μεταξύ του αυτών υπήρχε και, ας πούμε, η Τζένι. Η Τζένι ήταν μια πολύ χαρούμενη κοπέλα, αλλά την είχε γραμματέα, η οποία δεν έκανε τη δουλειά της ακριβώς έτσι όπως ήθελε. Δηλαδή υπήρχαν κομμάτια τα οποία ήταν κενά, τα ξεχνούσε, κάπου τα άφηνε και αυτό τον ενοχλούσε πάρα πολύ. Κάποια στιγμή όταν έγινε η ανανέωση του προσωπικού κλπ, έδιωξε την Τζένι. Μετά λέει από ένα μήνα καταλάβαμε
πόσο μας έλειπε η Τζέννη. Γιατί το γραφείο μας ήταν πλέον πληκτικό. Η Τζέννη έκανε τη δουλειά της με τον δικό της τρόπο, αλλά έδινε ταυτόχρονα και χαρά. Που δεν είναι χαρά απλώς να κάνω τη δουλειά μου. Γιατί κάποια στιγμή αυτό το πράγμα σε κουράζει. Θες και έναν άνθρωπο να ξεφύγεις. Τα λέω αυτά γιατί έτσι όπως καμιά φορά γίνονται οι παρουσιάσεις μας, μπορεί να πει κάποιος, πω, τι είναι αυτό και γιατί. Όλα είναι ευλογίες. Όλοι είναι ευλογίες στη ζωή μας. Συμβουλές. Αυτό είναι για τους I. Δηλαδή αν είσαστε αιματικός. Λέει είναι καλό να είσαι σημαντικός, αλλά είναι πιο σημαντικό να είσαι καλός. Γιατί καμιά φορά αυτοί που είναι αιματικοί τους ενδιαφέρει τόσο πολύ να φαίνονται, τόσο πολύ να τους αναγνωρίζουν, που μπορεί να ξεχάσουν τα υπόλοιπα στοιχεία. Πάμε στην τρίτη ιδιοσυγκρασία. Εσωστρεφής και εστιασμένος στους ανθρώπους. Ο φιλήσυχος φλεγματικός. Ες από το supportive, δηλαδή υποστηρικτικός. Οι S-τύποι είναι οι πιο χαριτωμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Εύκολα χειραγωγούμενοι, επειδή δεν έχουν διάθεση έτσι να φέρουν αντιρρήσεις. Είναι πιστοί φίλοι, είναι ομαδικοί παίκτες, θέλουν να παίζουν μαζί μέσα σε μια ομάδα. Είναι μέτρηση στο να ξεκινήσουν κάτι, πολύ καλή στο να τελειώνουν. Κινούνται με δικό τους ρυθμό, αλλά το προχωράνε. Δεν τους αρέσει η αναισθησία. Δεν τους αρέσει το να τους φωνάζουν. Δεν τους αρέσουν οι παρεξηγήσεις. Δηλαδή, μην με βάζεις στη μέση να λύσω την παρεξήγηση εμένα. Ο σαρκασμός, σαφέστατα, είναι απαγορευτικό γενικώς. Επιτρέπεται ο αυτοσαρκασμός. Δηλαδή, αν αυτοσαρκάζεσαι, όλοι θα περάσουν καλά και δεν θα έχουν πρόβλημα κανένα. Εάν σαρκάζεις τους άλλους, είναι δεδομένο ότι θα είσαι αντιπαθητικός. Γι' αυτό και αν προσέξετε τους κωμικούς, όσους κωμικούς έχουμε, θα δείτε ότι όσοι αυτοσαρκαζόντουσαν, ήταν πάρα πολύ αγαπητοί στον κόσμο. Χάρη Κλίν. Πιο πολύ αυτοσαρκαζότανε, παρά σάρκαζε τους άλλους. Και γι' αυτό ήταν και αγαπητός. Τους αρέσουν οι εκπλήξεις. Συγγνώμη, δεν τους αρέσουν οι εκπλήξεις, γιατί θέλουν τα πράγματα να είναι αυτά που ξέρουν. Και δεν τους αρέσει να τους πιέζουν. Είναι εκπληκτικό, γιατί εγώ βλέποντας αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι σαν να βλέπω μπροστά τη Σύση. Από αυτά τα χαρακτηριστικά, εγώ βλέπω τη Σύση. Όχι τη Σύση του Θανασάκη, του Αρκά, που λέει «Αχ, Φίφη», τη δικιά μου. Τώρα, υποέλεγχο και εκτός ελέγχου. Είναι ήρεμη έως στερούμενη πρωτοβουλίας. Είναι αξιόπιστη έως εξαρτώμενη. Είναι συνεργάσιμη έως κορόιδα. Σταθερή έως μη αποφασιστική. Είναι καλοί ακροατές έως το ότι δεν εκδηλώνονται. Είναι αφοσιωμένοι έως το άκαμπτη. Είναι προσιλωμένοι έως το αντιστέκονται στην αλλαγή. Είναι συμπονετική έως το εύκολα χειραγωγούμενη. Είναι συστηματική έως το αργή. Και είναι αξιαγάπητη, αλλά μερικές φορές γεμάτη θυμό. Εγώ μέσα σε αυτά βλέπω πάλι τη Σύση. Και βλέπω και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Είναι εξαιρετικό, γιατί το βασικό χαρακτηριστικό της Σύσης είναι αυτό. Έχει και άλλα χαρακτηριστικά, αλλά τα βασικά της είναι αυτά. Μέθοδος εργασίας, ο εύκολος τρόπος. Μην μου δυσκολεύεις τη ζωή παραπάνω. Δηλαδή, άμα με φορτώσεις με χιλιάδες πράγματα, επειδή είμαι μαζεμένος, έτσι, θα μπω στο καβούκι μου. Η στόχη με ομαλό ρυθμό. Μην μου πεις τον πρώτο μήνα θα πετύχεις αυτό, το δεύτερο μήνα θα πετύχεις αυτό και το τρίτο θα είσαι εκατομμυριούχος. Αυτοκτόνησε κατευθείαν. Ποσοστό πληθυσμού 30 με 35%. Οι περισσότεροι. Βασική ανάγκη. Εκτίμηση, ασφάλεια, υποστήριξη. Παράδειγμα, μητέρα Τερέζα Γκάντι. Οι φίλοι που έχουμε, αυτοί που νιώθουμε ότι μας ακούνε, ότι μπορώ να του πω τον πόνο, ότι ανά πάσα στιγμή θα είναι εκεί άμα ζητήσω κάτι, 99% παιδιά είναι αυτή η προσωπικότητα, αυτή η ιδιοσυγκρασία. Εάν έχετε ανθρώπους ή αν είσαστε εσείς έτσι, που έρχονται και λένε τα μυστικά οι άλλοι,
που εξομολογούνται χωρίς να χρειάζεται να του μιλήσεις. Που όταν καθίσεις κάπου, κάποιος έρχεται και σου πιάνει κουβέντα, είναι σε αυτή την ιδιοσυγκρασία. Γι' αυτό λέει, είναι οι πιο γλυκείς άνθρωποι στον κόσμο. Μην τους υποτιμήσουμε, γιατί φανταστείτε τώρα ότι διαγώνια είναι ο ισχυρός χολερικός, για τον οποίο όλοι οι άλλοι είναι τραγικοί. Ναι, αλλά χρειάζεται ένα τέτοιο άνθρωπο στη ζωή του για να έρθει σε ισορροπία. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία αυτών των ανθρώπων. Συμπεριφορές και προτιμήσεις. Μου αρέσει να με αποδέχονται. Προσέξτε, όχι να με αποδέχονται όπως ο αιματικός, γιατί και τον αιματικό θέλει να τον αποδέχονται. Είναι και οι δύο εστιασμένοι στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι πώς θα... Εδώ θέλουν να με αποδέχονται γιατί θέλουν να με αγαπάνε. Όχι επειδή είμαι διασκεδαστικός και είμαι η ψυχή της παρέας, αλλά επειδή είμαι εγώ, αυτό που είμαι. Μου αρέσει η ομαδική δουλειά και η συνεργασία, γιατί μέσα εκεί μπορώ να δω τους άλλους ανθρώπους, να καταλαβαίνω τα χαρακτηριστικά τους. Πιάνω πάρα πολλά. Μου αρέσει να εμένω σε αυτό που δουλεύει. Μου αρέσει η αρμονία. Μου αρέσει τα πράγματα να μένουν ίδια. Δεν θέλω αλλαγές πολλές, γιατί θα με αναγκάσουν να αλλάξω. Οχ, κουράστηκα τώρα. Μου αρέσει η προβλεψιμότητα. Δεν θέλω απρόβλεπτα πράγματα. Ξέρετε ότι ποτέ στη ζωή μου δεν έχω κάνει έκπληξη στη Σύση. Αυτό που λέει, αγάπη μου, σου έκανε έκπληξη. Αγόρασα 2 εισιτήρια για τη Χαβάη. Πάει, αυτοκτόνησε τελείως. Δεν της αρέσουν οι εκπλήξεις. Και δεν της έχω κάνει ποτέ έκπληξη. Γιατί δεν με ενδιαφέρει και νομίζετε ότι εγώ αυτό έχω σκεφτόμουν στη ζωή μου, να κάνω εκπλήξεις. Θέλει να ξέρει τι θα συμβεί. Μυστικά για να επικοινωνήσεις μαζί τους. Να σκέφτεσαι με όρους του πώς. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Ήρεμα και ωραία. Να είσαστε συγκατεβατικοί και μη απειλητικοί. Δεν θέλει να νιώθει ότι απειλείται. Γιατί μπορεί να βγάλει νύχια. Δώσε τους χρόνο να προσαρμόζονται στις αλλαγές. Δεν είναι αυτό που λέμε αλλάξαμε τώρα ξαφνικά. Δείξτε εκτίμηση. Να παρέχετε συνεχή υποστήριξη. Μιλήστε πιο αργά να μην βιάζεστε. Πόσο πιο αργά να μιλήσω. Να επιδεικνύετε ειλικρίνεια. Δεν τους αρέσουν τα ψέματα, δεν τους αρέσουν τα λόγια, τα κούφια και τέτοια. Θέλουν να είσαστε ευγενικοί, όχι σκληροί, υπομονετικοί, ευχάριστοι και κατανοητικοί. Συμβουλές για όσους είσαστε φλεγματικοί τύποι. Μη φοβάστε να πείτε ποιο κομμάτι του όχι δεν καταλαβαίνεις. Επειδή λόγω της ιδιοσυγκρασίας, επειδή είναι πάρα πολύ απαλοί άνθρωποι, πάρα πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να τους πιέσει. Έχετε δει μερικές φορές πολιτές οι οποίοι θέλουν σώσουν και καλά να σου πουλήσουν κάτι και σε πιέζουν και τέτοια. Εκεί λες εσύ, όχι, ευχαριστώ. Και μπορεί να σε. Μέσα σου, εάν είσαι σε αυτή την ιδιοσυγκρασία, πρέπει να λες απέναντι σε αυτόν που βλέπεις, ποιο κομμάτι του όχι δεν καταλαβαίνεις. Γιατί αν έχεις απέναντι σου έναν χολερικό ή έναν αιματικό, ο οποίος επειδή είναι εξωστρεφής έτσι κι αλλιώς ξεχνάει το τι είσαι εσύ, μπορεί να συνεχίσει τον ίδιο χαβά. Εσύ έχεις το δικό σου. Πάμε στην τελευταία ιδιοσυγκρασία, που είναι ο τέλειος μελαγχολικός. Ή κόσιος, που είναι εσωστρεφής και εστιασμένος στο καθήκον. Οι σύτυποι είναι τελειομανείς. Πρέπει να γίνουν σωστά όλα. Είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν. Γιατί? Γιατί πώς να κάνεις κάτι τέλειο. Είναι λογικοί. Δεν έχουν χαζουμάρα, είναι σχολαστικοί, αλτρουιστές, θα δώσουν στους άλλους και είναι και περίεργοι, γιατί θέλουν να μαθαίνουν τι συμβαίνει. Δεν τους αρέσει η κριτική. Γιατί? Γιατί στην κριτική βλέπεις λάθη επάνω μου και αν βλέπεις λάθη επάνω μου σημαίνει ότι εγώ δεν το έκανα τέλεια, άρα έχω εγώ πρόβλημα. Μία χαρακτηριστική έκφραση για αυτούς τους τύπους είναι αυτό που λέει, ξέρεις κάτι, μη στεναχωριέσαι, άμα κάνεις και κανένα λαθάκι, δεν έγινε τίποτα, δεν καταστραφεί ο κόσμος. Δεν τους αρέσουν τα λάθη. Δεν τους αρέσουν οι ξαφνικές αλλαγές. Μην ξεχνάμε ότι είναι εσωστρεφής. Δεν είναι εξωστρεφής ώστε αλλάζει, πάμε στην καινούργια αλλαγή. Δεν τους αρέσει η πρόχειρη δουλειά. Δεν τους αρέσει η έλλειψη προετοιμασίας. Γιατί σε προηγούμενες παρουσιάσεις έλεγα τα 5P, είτε ελληνικά είτε αγγλικά. Και οι άσκοπες διακοπές, δηλαδή να διακόπτεις πράγματα. Υποέλεγχο και εκτός ελέγχου. Είναι μεθοδική έως
μανιώδης, λογική έως επικριτική, είναι προσιλωμένη έως ακοινώνητη. Έλα Κώστα παιδί μου, ήρθαν επισκέψεις. Είναι απλά περίεργη έως αδιάκριτη. Και γιατί το είπε αυτό, τι ακριβώς εννοούσε. Είναι εκπαιδεύσιμη έως ενοχλούνται εύκολα. Είναι προσεκτική έως φοβισμένη. Είναι σωστή έως άκαμπτη. Κάνουν ερωτήσεις, αλλά μπορεί να είναι δύσπιστη. Είναι ευσυνείδητη έως του να είναι ανήσυχη. Και είναι ακριβής έως υπερεκλεκτική. Έχω από όλα αυτά. Στοιχεία. Μέθοδος εργασίας. Ο σωστός τρόπος. Δεν είναι τόσο πολύ το τι θα γίνει, όσο να γίνει σωστά. Μακροπρόθεσμοι στόχοι. Ποσοστό πληθυσμού 20 με 25%. Ευτυχώς δεν είναι υπερβολικά επικίνδυνη. Βασική ανάγκη. Οι ποιοτικές απαντήσεις και η αξία, η ορθότητα και ο έλεγχος. Παράδειγμα, Bill Gates. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι τέτοια χαρακτηριστικά στοιχεία είχε στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη ιστορικά, ο Ιωάννης Μεταξάς. Ήτανε απόλυτη μορφή. Αυτές τις προσωπικότητες μπορεί να τις δεις ακόμη και όταν τους βλέπεις στο γυαλί. Δηλαδή, για όσους έχουν ζήσει πριν από 20-30 χρόνια. Παπανδρέου. Δεν ήταν έτσι. Είναι δεδομένο. Πολιτική. Πρέπει όμως να ξέρουμε το εξής. Οι πιο μεγάλοι εφευρέτες στον κόσμο, οι άνθρωποι που αφήσανε έργο πίσω, ήταν συνήθως σε αυτή την ιδιοσυγκρασία. Γιατί είναι αφανές. Γιατί αυτό τους ενδιέφερε. Δηλαδή ήταν άσε με να κάνω τη δουλειά μου και ήταν εστιασμένος στην αποστολή. Γι' αυτό δημιουργούσαν εφευρέσεις, πολλές φορές ακοινώνητοι αυτοί οι άνθρωποι. Δημιουργούσαν καθεστώτα παράξενα. Δηλαδή όπως αντιλαμβάνεστε, όλα τα καθεστώτα τα οποία έχουν ολοκληρωτική μορφή, κάποιος εκεί πέρα ήταν ή χολερικός ή μελαγχολικός. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως να τα σκέφτηκε κάποιος αιματικός και να είπε «Α, τι ωραία, θα τους μαζεύουμε όλους εκεί και θα περνάνε θαυμάσια». Δεν υπάρχει έτσι. Αυτός που τα σκέφτηκε ήταν κάποιος ο οποίος ήταν μελαγχολικός. Σκεφτόταν ακριβώς πώς, ας πούμε, η θάλαμη αερίων θα βοηθήσουν την απελευθέρωση του κόσμου. Μου αρέσει να έχω δίκιο. Μου αρέσει να γνωρίζω τι περιμένουν από μένα. Μου αρέσουν οι προκαθορισμένες διαδικασίες. Μου αρέσουν οι ξεκάθαρες οδηγίες. Μου αρέσει να τελειώνω αυτό που αρχίζω. Μου αρέσει να σχεδιάζω πράγματα. Μυστικά για να επικοινωνήσεις μαζί τους. Να σκέφτεστε με τους όρους του γιατί. Δηλαδή γιατί θα κάνουμε κάτι. Αν δεν έχει το γιατί θα κάνω κάτι, δεν έχει κανένα λόγο να ασχοληθεί. Συγκεκριμένοι πάνω σε σημεία συμφωνίες, δηλαδή δεν είναι αυτό το περίπου, μην μου λες περίπου, έχω αρρωστήσει. Δεν με ενδιαφέρουν συναισθηματικά τα κομμάτια. Να ελέγχεις τα στοιχεία, γιατί άμα δώσεις ανακριβή στοιχεία θα το καταλάβει. Δείξε ένα συγκριτικό πίνακα με τα υπέρ και τα κατά. Δείξε ότι μπορεί να ταιριάξει με όλη την κατάσταση. Δείξε του αποδείξεις. Και να δέχεσαι τις ερωτήσεις υπομονετικά. Γιατί μπορεί να σε τρελάνει τις ερωτήσεις, εσύ να έχεις ζαλιστεί γιατί ο άλλος ρωτάει τόσο πολλά πράγματα, αλλά δεν ρωτάει επειδή είναι κακός, ρωτάει επειδή είναι περίεργος. Αυτές οι προσωπικότητες θέλουν εσείς που απευθύνεστε σε αυτούς να είσαστε προσαρμοστικοί. Συμβουλές. Εάν είσαστε σε αυτή την προσωπικότητα. Οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για το πόσα ξέρετε μέχρι να μάθουν πόσο ενδιαφέρεστε για αυτούς. Είναι πολύ απλό. Μια τέτοια προσωπικότητα η οποία είναι εστιασμένη στην αποστολή που θα την εκτελέσω εγώ μόνος μου, όταν έρχεται σε επαφή με άλλους ανθρώπους, θα πρέπει οι άλλοι να καταλάβουν ότι δεν είναι η αποστολή το πιο σημαντικό, αλλά αυτή. Διότι θα πας να απευθυνθείς σε κάποιον ο οποίος είναι αιματικός. Καταλαβαίνετε όταν μια προσωπικότητα σαν κι αυτή έρθει σε επαφή με μια προσωπικότητα που είναι ο άλλος αιματικός, δηλαδή τρία πουλάκια κάθονται που λένε, καταλαβαίνετε τι ωραίες συγκρούσεις. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι ο δημιουργός μας πρέπει να είχε πάρα πολύ χιούμορ. Γιατί δεν είναι ότι μας έκανε έτσι. Και προσέξτε, έχουμε και ποσοστά. Δηλαδή, τους ισχυρούς χολερικούς, τους κυριαρχικούς τύπους, τους έβαλε να είναι περίπου στο 10% του πληθυσμού. Γιατί πόσο να αντέξει ο πληθυσμός. Έβαλε και ποσοστά. Και το φτιάξε έτσι, ώστε εσένα να σε τραβάει κάτι αντίθετο.
Δηλαδή είναι ατελείωτο το γέλιο που μπορείς να κάνεις με αυτές τις καταστάσεις. Εάν δούμε λοιπόν και τις τέσσερις προσωπικότητες, το σύνθημα του χολερικού είναι «κάντο», του αιματικού είναι «χαλάρωσε», του υποστηρικτικού, του φλεγματικού είναι «όλοι για ένας και ένας για όλους» και ο άλλος είναι «ό,τι αξίζει να γίνει, να γίνει σωστά». Η φιλοσοφία, ο κυριαρχικός, το θέλω χθες. Ο αιματικός, «let's party». Ο φλεγματικός, «δουλεύοντας μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε». Ο μελαγχολικός, «μην δείχνεις όλα τα χαρτιά σου». Ο κρυφός φόβος, «μην με εκμεταλλευτούν». Η απώλεια της κοινωνικής αποδοχής, «τι θα πούν οι άλλοι για μένα». Η απώλεια εξασφάλισης και το άγνωστο. Ή η κριτική της δουλειάς του ή των απόψεών τους. Ποιος ζώο θα τους αντιπροσώπευε? Το χολερικό σίγουρα τον Τόπερμαν. Δεν είναι και τόσο πολύ κοινωνικό. Τους αιματικούς, ένα χνουδωτό σκυλάκι που είναι όλο χαρά. Τους φλεγματικούς, μία γάτα. Κινείται όπως θέλει, στην ησυχία της, μην με ενοχλείτε και όποτε θέλω έρχομαι εγώ. Και τους μελαγχολικούς, ένα τροπικό ψάρι, το οποίο είναι απόλυτα τακτοποιημένο, έχει τα χρώματα στη σειρά και κινείται με απόλυτη μεθοδικότητα. Τώρα, έχουμε τις τέσσερις διαφορετικές προσωπικότητες, όπως σας είπα. Εάν μπορείτε να γράψετε στο chat, γράψτε ποιο γράμμα σας αντιπροσωπεύει εσάς. Το D, το I, το S ή το C. Έτσι για να δούμε τι γίνεται. Αν ήμασταν σε ένα ζωντανό σεμινάριο, σε μία αίθουσα, θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίζοντας την αίθουσα. Παράδειγμα, γράφει ο φίλος μου ο Βασίλης ότι είναι C. Ο φίλος μου ο Βασίλης είναι στα όρια του C και του D, με κυριότερα στοιχεία προς τον D, επειδή τον ξέρω. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι δεν είναι κανένας απόλυτα. Και πολλές φορές για να καταλάβεις τι είσαι, εάν ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου έχει ακούσει αυτή την ομιλία ή ξέρει τις ιδιοσυγκρασίες, μπορεί να σου απαντήσει και αυτός. Παράδειγμα, ο Σωτήρης λέει «Άι, χωρίς χιλιά και χωρίς τρίφωνα, Σαμαρά». Είναι κλασική μορφή αιματικού τύπου, γιατί δεν είναι ότι γράφει μόνο ότι είμαι αιματικός, αλλά βάζει και όρους που το διασκεδάζουν έτσι όπως το γράφει. Ενώ ο Γιώργος και ο Παντελής γράψανε «Ες» κατευθείαν, παιδιά μην μας ενοχλείτε, είμαστε εκεί χαρούμενοι. Είναι τόσο πολύ αστείο όλο αυτό το θέμα, το οποίο το διασκεδάζω ατελείωτα. Προσέξτε κάτι. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο δεν το γράφουν οι συγγραφείς, αλλά τουλάχιστον εγώ το έχω καταλάβει αυτό. Θωμά, στο κέντρο δεν μπορείς να είσαι. Αυτό που κατάλαβα εγώ είναι το εξής, ότι ο καθένας από εμάς, καταρχήν, πρώτον, ας μην είσαι στην περιφέρεια του κύκλου και ας μην είσαι ακριβώς στη διαγώνιο ενός χαρακτηριστικού. Δηλαδή μην είσαι πάνω στην άκρη του κύκλου, τέρμα, και στο κέντρο, δηλαδή να είσαι ο τέλειος αιματικός και τίποτα άλλο. Διότι νομίζω ότι σε οποιαδήποτε προσωπικότητα, ιδιοσυγκρασία και να είσαι, αν είσαι ακριβώς στην περιφέρεια του κύκλου, τέρμα μακριά, δηλαδή μακριά από το κέντρο. Γιατί αυτό που είπε για το κέντρο, Θωμάς, είναι σωστό, έχει νόημα. Αν είσαι μακριά από το κέντρο, που σημαίνει δεν επικοινωνείς με καμία άλλη ιδιοσυγκρασία, λυπάμαι, αλλά όποια ιδιοσυγκρασία και να έχεις, θα είσαι μάλλον από αειδιαστικός έως ηχαμερός. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε κάτι να αλλάξεις, να φτιάξεις τη συμπεριφορά σου. Κάλυψε την, ξέρετε πώς βάζει το κρεμμύδι από πάνω που έχει διάφορες στρώσεις, γιατί είναι τρομακτικό. Όλοι έχουμε χαρακτηριστικά από διαφορετικά κομμάτια. Όλοι. Και το μεγάλο επίτευγμα είναι όσο μπορούμε να κινούμαστε προς το κέντρο. Γιατί όσο μπορείς να κινείσαι προς το κέντρο, θα καταφέρεις να επικοινωνήσεις με τους άλλους ανθρώπους. Ο σκοπός της μελέτης των ιδιοσυγκρασιών δεν είναι ιατρικός. Σαφώς αυτοί οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι όταν ξεκίνησαν, τους απασχόλησαν λίγο οι ασθένειες που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από μελαγχολία είναι μελαγχολικοί. Δεν είναι τυχαίο. Οπότε η προσπάθεια των ανθρώπων πρέπει να είναι να πας στο κέντρο. Τώρα, πάμε λιγάκι να δούμε τους Αγίους Αποστόλους. Ο Απόστολος Παύλος είναι η χαρακτηριστική μορφή
κυριαρχικού τύπου. Γιατί είναι αυτό? Όσοι έχουμε κάνει θρησκευτικά ή έχουμε διαβάσει την Αγία Γραφή ή κάποτε πήγαμε στην Εκκλησία ή κάποιος μας μίλησε κάποτε, θα ξέρουν ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν διώκτης των χριστιανών. Πάρα πολύ καλά μορφωμένος, ήταν Ρωμαίος πολίτης και μιλούσε και τα ελληνικά. Διότι πρέπει να θυμόμαστε ότι εκείνη την περίοδο, την περίοδο του Χριστού, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει καταλάβει όλη τη Μεσόγειο γύρω-γύρω. Η κύρια γλώσσα που μιλιέται είναι η ελληνική, γιατί οι Έλληνες κατέκτησαν τη Ρώμη, όπως έχουμε πει στην ιστορία παλιά. Ο Παύλος λοιπόν είναι Εβραίος, είναι Ρωμαίος πολίτης, μιλάει τα ελληνικά και είναι διώκτης των χριστιανών. Είναι ένας από αυτούς που κρατούσε τα ρούχα όταν πετροβολούσαν τον Άγιο Στέφανο. Και όταν γίνεται χριστιανός, είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά έχει γράψει την Καινή Διαθήκη. Γιατί? Γιατί η Καινή Διαθήκη είναι κυρίως επιστολές του Παύλου, δηλαδή αν εξαιρέσουμε δύο του Πέτρου και μία του Ιακώβου, είναι του Παύλου οι επιστολές, και τα δύο Ευαγγέλια, του Λουκά και του Μάρκου, είναι από μαθητές του Παύλου. Σας λέει τίποτα αυτό για την προσωπικότητά του? Και όντας Απόστολος, τσακώθηκε και με τον Απόστολο Πέτρο. Τώρα αυτό είναι χαρακτηριστική προσωπικότητα χολερικού τύπου. Πάμε να δούμε ποιος Απόστολος θα πούμε ότι ήταν αιματικός, εάν έχει κάποιος στο μυαλό του. Αν θυμάστε τους Αποστόλους. Ποιος θα λέγαμε ότι ήταν αιματικός, δηλαδή εξωστρεφής και στην Αγία Χαρά. Ήδη έτσι όπως γυρίζει, αυτό είναι. Σαφέστατο, ο Απόστολος Πέτρος. Λέω, γιατί είναι παιδιά ο Απόστολος Πέτρος? Προσέξτε να δείτε, σε όλες τις φάσεις που διδαχτήκαμε στα θρησκευτικά, όταν είπε ο Χριστός ποιος θα δοκιμάσει να περπατήσει πάνω στο νερό, ο πρώτος που το έλεγε ο Πέτρος εγώ. Και βούτυξε μέσα βέβαια. Είναι χαρακτηριστική μορφή αιματικού. Όταν τους είπε ο Χριστός ότι θα με σταυρώσουν, ποιος είναι αυτός ο οποίος είπε «εγώ αποκλείεται, ξέχασέ το»? Ο Πέτρος. Ποιος είναι αυτός ο οποίος τον αρνήθηκε τρεις φορές? Ο Πέτρος. Και γι' αυτό στην Αγία Γραφή, στα Ευαγγέλια, όταν θα γίνει το Πάσχα και θα ξαναπάτε στην Εκκλησία, θα δείτε ότι όταν αναστήθηκε ο Χριστός, είπε στις γυναίκες, είπατε το μαθητέ μου και το Πέτρο, είπατε τις μαθητές μου, νομίζω, δοτική, μπας πιτώση, και το Πέτρο. Δηλαδή, πείτε στους μαθητές μου και στον Πέτρο. Γιατί? Γιατί ο Πέτρος τον είχε αρνηθεί. Είχε, θα λέγαμε, εκπέσει της μαθητείας. Αυτά είναι χαρακτηριστικά αιματικού. Δηλαδή, γιατί ήταν αυτός ο οποίος βούτυξε από τη βάρκα κατευθείαν να περπατήσει στο νερό και βέβαια βούλιαξε? Γιατί είναι αυτός που είπε «εγώ αποκλείεται να σε αρνηθώ»? Οι άλλοι δεν είπαν τίποτα. Χαρακτηριστική μορφή. Φλεγματικός, ο Ιωάννης. Σε ποιο μαθητή παρέδωσε τη μητέρα του όταν ήταν πάνω στο σταυρό? Στον Ιωάννη. Γιατί δεν την παρέδωσε στους άλλους? Οι άλλοι καταρχήν είχαν εξαφανιστεί από το φόβο τους. Ο Ιωάννης έμεινε μαζί με τη Μαρία, κάτω από το σταυρό. Και ο Ιωάννης ήταν ο πιο γλυκός. Λένε μάλιστα ότι και στο μυστικό δείπνο του Νταβίτσι, εκεί που γέρνει κάπου ο Θεός, ο Χριστός το κεφάλι του είναι στον Ιωάννη. Και προσέξτε το σοκαριστικό. Ξέρετε ότι ο Ιωάννης είναι ο μοναδικός μαθητής του Χριστού που δεν μαρτύρησε. Είναι ο μοναδικός ο οποίος πέθανε με φυσικό θάνατο. Αυτό μόνο μια φλεγματική προσωπικότητα θα μπορούσε να το καταφέρει. Δηλαδή, ούτε οι Ρωμαίοι που κάνανε διωγμούς δεν το σκοτώσανε. Αυτό δεν το καταφέρνεις. Ιωάννης. Και φυσικά ποιος ήταν ο μελαγχολικός τύπος? Ο Θωμάς. Ο οποίος είπε, παιδιά, όλα καλά, όλα ωραία, αλλά εγώ, αν δεν ακουμπήσω επάνω στο σημάδι των καρφιών, δεν πιστεύω τίποτα. Καταλαβαίνετε ότι τέσσερις χαρακτηριστικοί Απόστολοι είναι τέσσερις διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες και οι τέσσερις είναι Άγιοι. Δηλαδή, οι ιδιοσυγκρασίες δεν είναι καλό ή κακό. Είναι μια κατάσταση που γεννηθήκαμε, την έχουμε
Και απλά είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να την επικοινωνήσουμε με τους άλλους. Γιατί επικοινωνώντας με τους άλλους ανθρώπους, αυτό το οποίο καταφέρνουμε είναι να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω στη ζωή μας. Μπορεί αυτό να το χρησιμοποιήσουμε και να το εκμεταλλευτούμε, δηλαδή θα του λέω ό,τι θέλει να ακούσει, γιατί εγώ θα πετύχω το σκοπό μου. Στην πραγματικότητα όμως, ο σκοπός μας πρέπει να είναι καθαρά να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Δηλαδή, να καταλάβω τον άλλον, να καταλάβω τον άλλον και να προσπαθήσω να ζήσω μαζί του. Στο κέντρο λοιπόν, όπως έγραψε στο chat ο Χωμάς, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μόνο ένας. Ο Χριστός. Γιατί? Γιατί ήταν αρκετά χολερικός ώστε να πάει στο ναό και να τα σπάσει όλα. Μπορείτε να φανταστείτε κάποιον άνθρωπο να πάει τώρα σε ένα πανηγύρι που γίνονται τα πανηγύρια και απ' έξω γίνεται το κλάμα και να αρχίσει να πετάει όλα τα ρούχα. Ήταν αρκετά συναισθηματικός ώστε όταν πέθανε ο Λάζαρος να δακρύσει. Ήταν αρκετά μελαγχολικός ώστε να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες. Αιματικός δεν νομίζω να ήταν. Δεν ξέρω κανένα στοιχείο. Σίγουρα επικοινωνούσε με τον Πέτρο, δεν θυμάμαι κάτι. Αλλά στο κέντρο που μπορούσε να επικοινωνήσει με όλους, ήταν ο Χριστός. Εγώ τελείωσα την παρουσίαση και εύχομαι καλή συνέχεια και μακάρι να πάρουμε τα διδάγματά μας.